Την απογοήτευση και ανησυχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που όπως υποστηρίζουν δεν έγιναν σοφότερα από την ψησινή ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό, προσπαθεί να διασκεδάσει η κυβέρνηση. Δια του αναπληρωτή εκπροσώπου της, μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προέβηκε σε σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter, δεν θα εμπλακεί σε δημόσιο διάλογο με οποιονδήποτε έχει αντίθετη άποψη. Ωστόσο, η κυβέρνηση, επειδή εξακολουθεί να προβάλλεται ο ισχυρισμός περί μη ενημέρωσης, αλλά και ειδικά από την ΕΔΕΚ που προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο πρόεδρος απέκρυψε στοιχεία των διαπραγματεύσεων, υπενθυμίζει. Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών εξακολουθούν να είναι στη διάθεση των κομμάτων για μελέτη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει εντολή να ενημερώνει κόμματα ή οργανωμένα σύνολα οποτεδήποτε το ζητήσουν, προκειμένου να έχουν την πλήρη εικόνα για την πορεία των συνομιλιών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκανε λόγο για πολύ σημαντικά μηνύματα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη διεθνή κοινότητα, την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους. Κάνοντας μια ειλικρινή αποτίμηση της πορείας των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο διασκεδάζει ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, αλλά δίνει και το μέτρο της επιδίωξης που δεν είναι άλλη παρά η συνέχιση της προσπάθειας μέσα στο καλύτερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες για να καταλήξουμε σε μια πραγματικά αποδεκτή συμφωνία. Το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε ότι εφόσον ο Πρόεδρος παραμένει σταθερός και διαπραγματεύεται στη βάση αρχών και του συμφωνημένου πλαισίου, θα στηρίζει με συνέπεια τη διαπραγματευτική διαδικασία. Είμαστε σε κομβικό σημείο και το ΑΚΕΛ απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διατηρώντας ασφαλώς το αναφέρετο δικαίωμα της διαφωνίας, να κατεβάλουν κάθε προσπάθεια για επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας, που είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε ότι η πολιτική του είναι συνέχεια της πολιτικής Χριστόφια με νέες γενναιόδωρες προσφορές, συσκότηση, μυστική διπλωματία και αναρρύθμιτες ασάφειες εις βάρος των δίκαιων ετοιμάτων του κυπριακού ελληνισμού, τονίζει το Δίκο. Δημιούργησε νέες απορίες και νέες ανησυχίες στους Ελληνοκύπριους και κυρίως στους πρόσφυγες και τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών. Οριοποίησε σειρά διαχρονικών τουρκικών θέσεων και προνοιών του σχεδίου ΑΝΑΝ, που φαίνεται να έγιναν δεχτές από τον ίδιο. Απέκρυψε σημαντικά στοιχεία κατά τη χθεσινή ενημέρωση, που αφορούν κυρίως τις συγκλήσεις που έχει συμφωνήσει, με κύριο στόχο να ωραιοποιήσει την κατάσταση και να αποκρύψει τις σημαντικές παραχωρήσεις τις οποίες έχει προβεί, χωρίς ανταλλάγματα. Παρέμεινε σε μια γενική, θα έλεγα, αποτίμηση, δίνοντας και στους βουλευτές και ταυτόχρονα στους πολίτες μια γενική εικόνα για την πορεία των συνομιλιών. Σε αντίθεση με τον κύριο Ακιντζή, ο οποίος ενημερώνοντας τη λεγόμενη Βουλή του Ψευδοκράτους, διέθεσε 7 ώρες για να κάνει λεπτομερή ενημέρωση για κάθε πτυχή του Κυπριακού. Προεκλογικού χαρακτήρα η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας εκτιμούν οι οικολόγοι. Αντί μιας ομιλίας που να πληροφορεί το λαό, ακούσαμε μια ομιλία που απευθύνθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Θύμιζε μάλλον για εκκίνηση των προεκλογικών αντιπαραθέσεων στο Κυπριακό. Το Ευρωκό, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι σέβεται την προτροπή του Προέδρου η ομιλία του να μην γίνει αιτία δημόσιας αντιπαράθεσης, θα καταθέσει όμως γραπτό στις ανησυχίες, διαφωνίες και εισηγήσεις του. Το χειρότερο που μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα στην πατρίδα μας είναι ένας καινούριος διχασμός στην πλευρά μας. Το Κυπριακό μας αφορά όλους και δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε άλλα λάθη.